αυτά δεν ξεχνούνται. Αυτά που περάσαμε. Δεν ξεχνούνται. Πήγα στο σχολείο δημοτικό με μάνα. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται σε μια περιοχή της Κρήτης στη διάρκεια κυρίως της κατοχής. Αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης και τα βήματα μιας εμβληματικής φυσιογνωμίας, του Αντώνη Γρηγοράκη από τον Κρουσόνα ή αλλιώς του Καπετάν Σατανά. Ο οποίος και πριν από τον πόλεμο είχε σύνδεση με το δίκτυο πρακτόρων των Βρετανικών υπηρεσιών, ενώ δύο φορές βρέθηκε στη Μέση Ανατολή, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν προπολεμικός, ας το πούμε, οργανωμένος το δίκτυο των πρακτόρων των Βρετανικών υπηρεσιών, συνεπώς στη μάχη της Κρήτης ήταν μπροστά και αργότερα πάλι ήταν μπροστά, έχοντας και ανταρτική ομάδα, αλλά λειτουργώντας και ως μυστικό δίκτυο μέσα στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, που κατάφερε και διέφυγε στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε, συνέχισε την οργάνωση, ξαναδιαφεύγει στη Μέση Ανατολή και δυστυχώς πέθανε από καρκίνο στη Μέση Ανατολή. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου για τη μάχη της Κρήτης, τέθηκε η ηγετική φυσιογνωμία του καπετάν Σατανά, αλλά κυρίως οι δυσκολίες με τις οποίες ήταν επιφορτισμένες τότε οι επιλογές. Είτε η επιλογή ήταν με ένα όπλο ένας πατριώτης να ανέβει στο βουνό και να συμμετέχει στην αντίσταση, την ώρα που κάποιοι άλλοι συνεργαζόμενοι με τους κατακτητές είχαν άλλη μεταχείριση. Εχώρισε τους Έλληνες στα δύο επίσης. Δεν ήταν εύκολες οι αποφάσεις να ανέβεις, να πάρεις ένα όπλο και να ανέβεις στο βουνό, να υπερασπιστείς την πατρίδα σου, θέτοντας σε κίνδυνο και σε ρίσκο την οικογένειά σου και όλες τις οικογένειες που είναι γύρω σου και κοντά σου, ή να ταχθείς υπέρ του εχθρού, εξασφαλίζοντας πιθανότατα την επιβίωση ή καλύτερες μέρες, τις μέρες της κατοχής. Ηρωικές πράξεις, αλλά και πολύ αίμα. Ο καπετάν Σατανάς, που γεννήθηκε το 1888 και πέθανε το 1943, υπήρξε μια προσωπικότητα του βενιζελικού χώρου που άφησε το αποτύπωμά της στην περίοδο του Μεσοπολέμου και της γερμανοϊταλικής κατοχής. Ένα πολυεπίπεδο κινηματογραφικό πορτρέτο του ίδιου και των ανθρώπων που στελέχωσαν την αντιστασιακή του ομάδα, που μέσα από το ντοκιμαντέρ φάνηκε πόσο πολυτάραχη περίοδο έζησαν εν μέσω των χρόνων των διχασμών, αλλά και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην Κρήτη. 83 χρόνια μετά. Το να ταχθείς υπέρ της ελευθερίας είναι υπεράνω όλων. Υπέρ του οράματος της ελευθερίας, της πατρίδας μας, του τόπου μας, είναι υπεράνω όλων.